Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μαγειρικό επεισόδιο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας δείξω μια βασική συνταγή, μια βασική σάλτσα δαμάσκηνο. Είναι μια πολύ απλή συνταγή, όμως είναι ένα υλικό που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αν το έχουμε έτοιμο στο ψυγείο μας. Είναι μια σάλτσα δαμάσκηνο η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές συνταγές. Είναι ένα must στην κουζίνα σας. Πάμε να δούμε, συνταγή είναι σχετικά εύκολη και γρήγορη. Δεν θα καθυστερήσω άλλο, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Γιατί να προτιμήσουμε να φτιάξουμε εμείς τη σάλτσα? Γιατί πρώτα απ' όλα θα είναι μια σάλτσα την οποία θα φτιάξετε εσείς, θα πάρετε τις πρώτες ύλες, θα γνωρίζετε την ποιότητά τους και θα φτιάξετε κάτι εσείς με καθαρά αγνά υλικά. Ούτε συντηρητικά, ούτε θα πάρετε έτοιμη τη συσκευασία που μπορείτε να βρείτε στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, βασικό συστατικό είπαμε δαμάσκηνα, τα οποία θα έχετε επιλέξει εσείς και ξέρετε την ποιότητά τους, δεν υπάρχουν συντηρητικά κτλ. Θα χρειαστούμε αλάτι, ζάχαρη, ξύδι, κανέλα και chili powder. Πολύ βασικά, πολύ απλά υλικά. Πάμε να δούμε πως γίνεται. Σε ένα κατσαρολάκι, παύλα, τηγανάκι βαθύ ξεκινάτε. Πρώτο βήμα, κόβουμε σε ψηλά κομμάτια τα δαμάσκηνά μας αφού αφαιρέσουμε το κουκούτσι. Και με ένα κουτάλι αφαιρούμε το κουκούτσι. Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Στη συνέχεια κόβουμε σε κομμάτια μικρά τα δαμάσκηνά μας. Έχουμε ψιλοκόψει τα δαμάσκηνά μας, τα οποία τα βάζουμε στο κατσαρολάκι μας. Όλα που θέλουμε να κάνουμε τη σάλτσα μας. Στη συνέχεια βάζουμε μισή κούπα ζάχαρη. Βάζουμε μία πρέζα, μία κουτάλι αλάτι. Στη συνέχεια βάζουμε μία πρέζα τσίλι σε σκόνη και μισή κούπα ξύδι. Ξεκινάμε να βράζουμε για 15 λεπτά, σιγά σιγά. Θα ανακατεύουμε ελαφρώς σε χαμηλή φωτιά και θα βράζουμε σιγά σιγά για 15 λεπτά. Στη διάρκεια των 15 λεπτών, ενδιάμεσα θα βάλουμε ένα στικάκι κανέλας ολόκληρο για να πάρει τις μυρωδιές που πρέπει. Σιγά σιγά ανακατεύουμε μέχρι να αρχίσει λίγο να βγάζει τα υγρά του και στη συνέχεια του 15 λεπτού, το τέλος του 15 λεπτού, το χτυπάμε με το blender. Έχουν περάσει τα πρώτα 8 λεπτά που βράζουν τα δαμάσκηνά μας, οπότε ήρθε η ώρα να βάλουμε το στικάκι κανέλας. Το βάζουμε ολόκληρο και ανακατεύουμε λίγο να πάρει για τα επόμενα 7 λεπτά τις μυρωδιές που πρέπει η σάλτσα σας. Μπορεί να φαντάζει στα μάτια σας μια εύκολη συνταγή, και είναι εύκολη, αλλά είναι ένα βασικό υλικό που θα αναδείξει όλα τα υπόλοιπα πιάτα που θα κάνετε. Οπότε, pay attention. Φτάσαμε στα 15 λεπτά, δεν δείτε λίγο, έχουν αρχίσει και λιώνουν τα δαμάσκηνα. Και οι μυρωδιές είναι τέλειες. Λοιπόν, αφαιρούμε το στικάκι, δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Στικάκι το αφαιρούμε. Και τώρα θα πάρουμε, ήρθε η ώρα να πάρουμε το blender. Βγάζουμε από τη φωτιά λίγο, αποσύρουμε από τη φωτιά και σιγά σιγά με το blender προσπαθούμε να φορτοποιήσουμε το δαμάσκηνό μας, το μείγμα μας. Σιγά σιγά, να μην κάνουμε και χάλια το υπόλοιπο της κουζίνας. Για κοιτάξτε λίγο την υφή. Θέλει λίγο ακόμα χρόνο για να πήξει, οπότε το ξαναβάζουμε στο μάτι και η
σάλτσα δαμάσκινο είναι οριακά επιδεικτική. Δεν θέλουμε να είναι αραιό έτσι όπως πέφτει τώρα. Θέλουμε να είναι πιο πηχτή η σάλτσα, να πέφτει πιο αργά από το κουτάλι μας. Αν η σάλτσα σας είναι αρκετά αραιή όπως είναι τώρα, θέλουμε να μένει πάνω στο κουτάλι και να αφήνεται για άλλα 5 λεπτά με 6 σε χαμηλή φωτιά, μέχρι να πάρει την τελική της, μέχρι να συμπυκνωθεί λίγο και να γίνει πιο πηχτή και να πάρουμε αυτό που θέλουμε, το τελικό αποτέλεσμα, για να τη βάλουμε στα φαγητά μας, στις όποιες συνταγές κάνουμε. Παρατήρηση, παύλα σημείωση. Σε περίπτωση που σας βγει πολύ αραιό το μείγμα, για οποιοδήποτε λόγο είναι πιο όρημα τα δαμάσκηνα κτλ. Και βγάλουν πολλά υγρά και δεν ικανοποιηθείτε με το δεύτερο πεντάλεπτο βράσιμο της σάλτσας, μπορείτε να συμπληρώσετε ένα μικρό κουταλάκι corn flour με λίγο νεράκι αραιωμένο και να δέσετε τη σάλτσα και να πετύχετε το τέλειο αποτέλεσμα, την τέλεια υφή την οποία θέλετε. Αυτό το υλικό, φίδες και φίλοι, θα το χρησιμοποιήσουμε σε επόμενες Παρασκευές και θα αναδείξει τα ωραία φαγητάκια που θα κάνουμε. Οπότε προσεχώς, έρχονται και άλλες συνταγούλες με νόστιμες και γευστικές σάλτσες. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η σάλτσα είναι έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ σάλτσα. Λοιπόν, γευσηγνωσία δεν υπάρχει για αυτή τη σάλτσα, αλλά θα κάνουμε ένα μικρό τεστ εδώ για το αν έχει πετύχει η σάλτσα μας με το κλασικό τεστ σάλτσα πατατάκι. Έχουμε δύο πατατάκια εδώ κλασικά. Επειδή καίει τώρα, ζεματάει, θα δοκιμάσω λίγο να μην καώ. Θα κάνουμε ένα τεστάκι για να δούμε. Πάει και με πατατάκι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στην αρχή βγάζει γλύκα, θυμίζει μαρμελάδα, αλλά μόλις κατεβάσει τη βουκιά, σκάει το τσίλι με το γλυκόξινο, το ξύδι, η ζάχαρη δίνει τη γλυκάδα και ήδη σκέφτομαι σε ποια συνταγή θα το χρησιμοποιήσω. Η σάλτσα δαμάσκηνο πέτυχε, κοιτάξτε χρωματάκι. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε τη σάλτσα μας στο βαζάκι μας, χωρίς να έχουμε... Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Αυτή η σάλτσα θα χρησιμοποιηθεί σε άπειρες συνταγές. Τέλεια. Κοιτάξτε το, κοιτάξτε τι έχει μείνει μέσα. Χρωματάκι. Καταπληκτικό χρώμα. Τα δαμάσκηνα ήταν αλφα-αλφα επιλογή. Κουμπώνουμε το καπάκι μας, αναποδογυρίζουμε τη μαρμελάδα και η σάλτσα δαμάσκηνο είναι έτοιμη. Λοιπόν, ζεματάει το βάζο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε ακόμα ένα επεισόδιο. Η σάλτσα αυτή δαμάσκηνο θα χρησιμοποιηθεί στις επόμενες συνταγές. Θα το δείτε στα επόμενα μαγειρικά. Stay tuned. Much love. Thanks for watching. Subscribe our channel, Honestino.